που το 2023 είναι μια εκλογική χρονιά, δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε πλειοδοσία υποσχέσεων. Το 2022. Φόροι εξακολουθούν να μειώνονται. Οι πιο αδύναμοι ενισχύονται. Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Η πανδημία εξακολουθεί να μας πληγώνει και να αναστέλει την κανονικότητα της ζωής μας. Το 2020 αφήνουμε πίσω το διχασμό, το ψέμα και την ανικανότητα. Γιατί έχουμε διαβάσει σωστά το χάρτη του μέλλοντος. Η χρονιά που φεύγει, καταφέραμε πολλά. Σταθεροποιήσαμε την ελληνική οικονομία, περάσαμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για το χρόνο που έρχεται, το 2016, και να βρούμε ξανά το δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου. Το 2015 που φεύγει, θα μείνει στην ιστορία ως το έτος της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης. Το 2014 ανατέλει με προοπτικές ανάκαμψης. Η Ελλάδα θα αρχίσει να γίνεται μια φυσιολογική χώρα, όπως όλες οι άλλες. Και χωρίς νέα μνημόνια. Η αλλαγή του χρόνου να σηματοδοτεί αλλαγή εποχής. Τελειώνει η εποχή της Τρόικας. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Την αρχή της αναγέννησης της χώρας μας. Μπορούμε το 2012 να κάνουμε σημαντικά βήματα εξόδου από την κρίση. Το 2010 οι θυσίες μας έπιασαν τόπο. Είναι η χρονιά που καταπολεμούμε τα βαθύτερα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση. Τη χρονιά που φεύγει, η Ελλάδα